τώρα, κυρία. Έφτασε η ώρα. Ετοιμάσου, Χούβιλ. Ήρθε η ώρα να φωτίσουμε το όμορφο δέντρο μας. Είχα την τιμή να κάνω το dubbing, όπως λένε στα Αμερικάνικα, στην Άντζελα Λάσμπερι, αυτή τη σπουδαία μεγάλη ηθοποιό. Κάνω μία δημαρχίνα. Ετοιμάσου, Χούβιλ. Ήρθε η ώρα να φωτίσουμε το όμορφο δέντρο μας. Η οποία δημαρχίνα δίνει τη χαρά, δίνει το φως, ανάβει το χριστουγεννιάτικο δέντρο, είναι πολύ ζωντανή, πολύ ωραία και πραγματικά νομίζω ότι τέριαξε η φωνή μου. Αλλά το πιο ωραίο στην όλη ιστορία είναι ότι θα είμαι με τον αγαπημένο μου Γιώργο Καπουτζίδη. 53 χρόνια τώρα τα Χριστούγεννα μου φέρουν μόνο θλίψη. Όμως τώρα ξέρω τι θα κάνω. Θα γίνω Άι Βασίλης και θα κλέψω τα Χριστούγεννα. Θα μπορούσα να σου πω ότι είναι δύσκολος ρόλος. Δεν θα το πω όμως. Μπορεί να ήταν δύσκολος για κάποιον άλλον. Εμένα δεν με δυσκόλεψε τόσο πολύ όταν κατάλαβα τις ομοιότητές μας. Είναι ένας πολύ σκοτεινός τύπος που έχει όμως και μία φωτεινή πλευρά. Και εγώ νομίζω ότι είμαι ένας φωτεινός τύπος που έχω μία σκοτεινή πλευρά. Οπότε κάπου συνεννοηθήκαμε. Είναι ένας υπέροχος χαρακτήρας. Θα καταλάβετε στην πορεία ότι δεν είναι πραγματικά τόσο δύσκολος και δύστροπος όσο φαίνεται, αλλά είναι πολύ πληγωμένος και θα θεραπεύσει αυτές τις πληγές του. Αν μια νύχτα του φτάνει για να παραδώσει, εμένα μου φτάνει για να τα κλέψω. Τι παραπάνω έχει από μένα. Είσαι γενικός. Η δυσκολία είναι να ταιριάξεις τα δικά σου τα λόγια πάνω σε μια ξένη γλώσσα και ακριβώς. Βέβαια, ο Πέτρος είναι εξπερ. Μ' αυτό θα μιμηθώ τέλεια το κάλεσμα για ζευγάρωμα των ταράντων. Πρόσεξε. Ω, γεια σου. Συγγνώμη, Κατσικούλα. Εγώ κάλεσα έναν ταράντο. Όλο ζώρικο, γιατί είναι αυτό που είπες αμέσως. Είναι πολύ δύσκολα τα τεχνικά, τα όλα. Είναι μια δύσκολη δουλειά. Κοίταξε, υπάρχει μια ευχαρίστηση όταν σου προτείνουν ένα ρόλο. Βέβαια, μετά έχεις την αγωνία. Θα τα καταφέρω, θα τα πω. Όταν σου λέει και ο σκηνοθέτης καλά τα πήγαμε, βέβαια εσύ έχεις πάντα αμφιβολία, είναι έτσι. Γελούσα επίσης όταν αποκαλύπτωσαν ότι όλη αυτή η αυστηρή και σκοτεινή πλευρά είναι τίποτα, είναι μια φούσκα. Μου άρεσε πολύ όταν χρειαζόταν να αλλάζω φωνή και τονικότητα και να γίνομαι από εκνευρισμένος, στοικός, απελπισμένος, χαρούμενος, θυμωμένος, όλο αυτό. Έχει πολλά τέτοια σκαμπανεβάσματα, τα οποία είναι αστεία. Σαν ηθοποιός, έρχομαι σε επικοινωνία με τον κόσμο. Δίνω χαρά στον κόσμο όταν πετυχαίνω το ρόλο μου, οπότε έχω πολλά κοινά και είναι πολύ ζωντανή αυτή η κυρία. Είναι χαριτωμένη. Είναι μία χαριτωμένη γυναίκα που νομίζω ότι λιγάκι της μοιάζω. Βέβαια, εγώ δεν είμαι δήμαρχος, αλλά σαν καλλιτέχνης προσφέρω στο αγαπημένο μου κοινό. Με τα Χριστούγεννα έχω σχέση αγάπης, μόνο αγάπης. Με πιάνει και η νοσταλγία και η μελαγχολία πολλές φορές, θυμούμενος Χριστούγεννα που ήρθαν, έφυγαν και δεν θα ξαναρθούνε. Αλήθεια είναι. Πω, τι μου το θύμεις τώρα. Αλλά όχι, τα αγαπάω πολύ. Και είναι μια γιορτή που την ευχαριστιόμουν πολύ από παιδί. Ήμουνα δηλαδή από τα παιδάκια τα οποία πηγαίναν κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, σκίζανε κρυφά το χαρτάκι της συσκευασίας για να δω τι δώρο είναι και μετά έκανα τον έκπληκτο. Ήταν πολύ μεγάλο γεγονός. Από παιδιά πάντα. Ξέρουμε ότι τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή που μας δίνει μεγάλη χαρά. Βέβαια, τότε τα χρόνια που ήμουν εγώ παιδί, είχαμε άλλα πράγματα. Κάναμε δέντρα έτσι, πολυτελείας, αλλά η χαρά που δοκίμαζες πρώτα οι διακοπές. Δεν πηγαίναμε σχολείο, μετά βρισκόμαστε με τους φίλους, τους γονείς, πηγαίναμε και στο χωριό που τα ζούσαμε, ας πούμε, με χιόνια. Όλο αυτό ήταν μια χαρά μεγάλη. Αλλά πάντα υπάρχει αυτή η χαρμόσυνη ατμόσφαιρα που οι άνθρωποι ενώνονται, γίνονται μια οικογένεια. Ξεχνάνε τις κακίες,
Τα παιδιά αυτό που θα βρουν σε αυτό το φιλμ είναι αυτό το οποίο θέλουν πάρα πολύ. Χαρά, περιπέτεια, δράση, χρώματα, γρήγορος ρυθμός, γέλιο, όλα αυτά τα προσφέρει η ταινία. Οι ενήλικες θα περάσουν πάρα πολύ ωραία. Δεν το φαντάζονται πόσο ωραία θα περάσουν. Είναι μια ιστορία υπομένη και για ενήλικες. Έχει πολύ έξυπνο χιούμορ, πολύ ωραίο χιούμορ. Βρετανικό και αμερικάνικο. Και ελληνικό τώρα πια. Οκ. Έρχεται τα Χριστούγεννα.